Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και από μένα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, Δευτέρη μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι και φέτος εδώ, ανάμεσά σας. Για μία ακόμα χρονιά, το Olympia Forum είναι εδώ και δημιουργεί νέα πεδία διαλόγου και προβληματισμού. Δύο λέξεις πολύ σημαντικές. Αλλά και τι άλλο, και προτάσεων για το μέλλον της Ηλίας και όχι μόνο. Είναι επίσης μεγάλη ικανοποίηση να βλέπω πως αυτό το συνέδριο δεν πάει να γίνει θεσμός, είναι θεσμός και έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και γι' αυτό δεν μπορώ παρά να συγχαρώ τους διοργανωτές που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτό το ζυμωτήριο σκέψεων. Η Περιφερειακή μας Αρχή, από την αρχή, στήριξε το Olympia Forum όπως στηρίζει και κάθε σημαντικό βήμα διαλόγου σε ολόκληρη την περιφέρεια, γνωρίζοντας ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων για ένα μέλλον που μας αφορά όλους είναι πάντοτε πολύτιμη. Βρισκόμαστε στο 2023 και σε πολύ λίγο καιρό έχουμε μπροστά μας αυτοδιοικητικές εκλογές. Γι' αυτό και θα αποφύγω αυτό που ήθιστε να γίνεται συχνά, απαρίθμηση διαφόρων, αλλά ελπίζω ταυτόχρονα να μην ερμηνευθεί ως προεκλογική ρητορική η άποψή μου, η οποία είναι και συνυφασμένη με μια αισιόδοξη στάση προς τα πράγματα. Η άποψή μου λοιπόν ότι η Ηλία, ναι, η Ηλία, έχει μπει πλέον σε θετική πορεία με προοπτικές να προδιαγράφονται ακόμα πιο θετικές την επόμενη περίοδο. Γιατί είναι στο χέρι μας να είναι έτσι. Σήμερα που μιλάμε, το μεγάλο έργο της Πατρών Πύργου κατασκευάζεται με ταχύς ρυθμούς και οι μελέτες για το επόμενο τμήμα, το πύργος Τσακώνα, βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε 1,5 χρόνο και κάτι ίσως μπαίνει τέλος στην πολύχρονη απομόνωση της Ηλίας και αυτό σημαίνει την αρχή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές, την επικοινωνία, την επισκεψιμότητα. Ενώ ήδη έχει μπει ένα σοβαρό βήμα, έχει γίνει ένα σοβαρό βήμα για αυτό που λέμε ασφάλεια, αναφέρομαι στη συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου. Επίσης, σήμερα που μιλάμε, όχι μόνο η Ηλία, αλλά όλη η Δυτική Ελλάδα συστήνεται, και αυτό είναι πραγματικότητα στον κόσμο, ως Ολυμπιακή γη. Και θέλω να σας πω ότι τα πρώτα πολύ θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, με σημαντική αύξηση στις διανυκτερεύσεις και τις ταξιδιωτικές πράξεις, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, από διάφορους οι οποίοι μάλλον σκεμαχούν. Το Olympia Land δεν ήταν απλά μια υπόσχεση που κάναμε πράξη, αλλά μια στρατηγική επιλογή για την οποία αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Σήμερα, επίσης, έχουμε στα χέρια μας ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, κάτι που αυτός ο τόπος περίμενε καιρό. Χωρίς να μπω σε άλλες παραμέτρους και να σας κουράσω με περισσότερα νούμερα που δείχνουν ότι η Ηλία έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης, θα αρκεστώ να πω μόνο το εξής, ότι τα επόμενα χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Γιατί όσα ήδη σας είπα, πρέπει να μετατραπούν, να τα μετατρέψουμε εμείς οι ίδιοι, όχι οι άλλοι, σε δύναμη πραγματικής ανάπτυξης για το σύνολο των πολιτών της Ηλίας. Το σχέδιο ανασυγκρότησης πρέπει να αρχίσει να τίθεται σε τροχιά πλέον υλοποίησης. Το Olympia Land να διευρυνθεί και γιατί όχι να γίνει και επίσημη ονομασία, το έχω ξαναπεί, Πρόεδρε, και ενώπιόν σας σε άλλη συγκυρία της περιφέρειάς μας, και να γίνει πραγματική ταυτότητα αναγνώρισης των τοπικών προϊόντων. Ο νέος αυτοκινητόδρομος να συνδεθεί όχι μόνο με τους τόπους της μεγάλης ιστορίας και του σπάνιου φυσικού κάλους, αλλά και με σύγχρονες παραγωγικές μονάδες. Και επίσης, υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας για να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε τις υποδομές της Ηλίας για να κάνουμε ακόμα ομορφότερο τον τόπο μας με περισσότερες αναπλάσεις σε όλους τους δήμους. Αναφορά δηλαδή στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Όλη αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αρχίσουμε ευθύς αμέσως. Αλλά πέρα από όλα αυτά που ίσως παρεξηγηθούν και ως προεκλογικά, παρότι δεν είναι, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που άκουσα πριν από λίγο. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί σοβαρό πυλώνα αυτού που λέμε δημόσια διοίκηση. Αναφέρθηκε επίσης ο προηγούμενος
ομιλητής και συνδιοργανωτής στην σημασία που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση ως αλυσίδα αυτής της μεγάλης αλυσίδας που λέγεται δημόσια διοίκηση για την εμπέδωση στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Θα πω εδώ ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα προκύπτουν από αστοχίες του συστήματος. Δεν φταίει λοιπόν ο κρίκος που είναι αδύναμος. Φταίει το εργοστάσιο που τον έφτιαξε. Και αν μιλάμε για εργοστάσιο, πρέπει να δούμε τι κάνει η πολιτεία για να έχουμε μια πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση αυτοδιοίκητη, μια τοπική αυτοδιοίκηση με πόρους, μια τοπική αυτοδιοίκηση με ανθρώπινους πόρους, μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα μπορεί να λέει ευθαρσώς «Δεν φοβάμαι την ευθύνη». Εκεί είναι το στοίχημα, είναι στοίχημα δομικό, είναι στοίχημα το οποίο έχει να κάνει με την ειλικρίνεια την οποία πρέπει η πολιτεία συνολικά και η τοπική αυτοδιοίκηση να κοιτάει τον πολίτη και να του λέει ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με ανάληψη όχι μόνο ευθυνών ή με παίξιμο του μουτζούρι, αλλά με σοβαρές πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τους θεσμούς και όχι θα τους χρησιμοποιούν όπως συμφέρει κάθε φορά το σύστημα. Να είστε καλά.